Su? Quanti blu che sei qua? Una foto di blu, Danica. Guarda blu. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε στα public σε ένα τέτοιο χώρο για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που αφορά το ΜΠΑΟΚ. Ξέρω ότι περισσότεροι εδώ έχετε έρθει για να δείτε από κοντά το Τσούμπα. Everybody's for you. Oh. Not about the book. Yes, yes. Αλλά και πάλι είναι ευκαιρία και για μας και για εσάς να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να γνωρίσετε τι κάνουμε, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την προσπάθεια, να σας μιλήσει και ο Τσούμπα από τη δικιά του τη μεριά, να σας πει ό,τι θέλει και ό,τι θέλετε και εσείς να το ρωτήσετε. Για μας είναι χαρά, είναι ευχάριστο να βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται για ένα βιβλίο, να τιμά τις εκδόσεις, έστω και αν μιλάμε για μια συλλογική έκδοση, να αγκαλιάζει μια τέτοια προσπάθεια, η οποία όπως αντιλαμβάνομαι δεν είναι και η πιο εύκολη, ειδικά σε ένα χώρο όπως το ποδόσφαιρο, που οι εκδόσεις δεν είναι πολύ καθιερωμένες, είναι σχετικά ξένες ως έννοια. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις προτιμήσεις και της νέας γενιάς, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κάθε φιλάθλου και να σταθούμε αντάξει της ιστορίας ενός μεγάλου συλλόγου και να την καταγράψουμε, να τη βοηθήσουμε να αποκτήσει μια άλλη υπόσταση. Γιατί θεωρούμε ως φιλοσοφία ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην ψηφιακή εποχή που εκφράζει τους περισσότερους από εσάς που βρίσκεστε εδώ μέσα, με το ρομαντισμό του χαρτιού. Όλα αποτελούν κομμάτια μιας γενικότερης φιλοσοφίας που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Και η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι κανένας από εσάς, κανένας από εμάς δεν χωρίζει είτε το βιβλίο είτε την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό που ζητάει είναι ποιοτικό περιεχόμενο, να γνωρίσει, να σταθεί δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα, είτε αυτό είναι μέσα από μια οθόνη, είτε από την κερκίδα, είτε κρατώντας στο χέρι του ένα βιβλίο. Και αυτό μας δείχνει και γενικότερα η τάση στην Ευρώπη. Το αθλητικό περιεχόμενο κερδίζει συνεχώς έδαφος. Βλέπουμε να δημιουργούνται ντοκιμαντέρ για ομάδες όπως η Juventus, η Barcelona, η Boca Juniors, η Εθνική Γαλλία ή ακόμα και η Sunderland, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Okay. Για αθλητές, για προπονητές όπως ο Pep Guardiola, και αυτό δείχνει την ανάγκη του κόσμου να βιώσει την ιστορία και να την κατανοήσει και αν είναι δυνατόν εκ των έσω. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε περήφανοι που ο ΠΑΟΚ πρωτοπορεί και οδηγεί τις εξελίξεις στον ελληνικό χώρο, που έχει εισάγει στην ποδοσφαιρική κουλτούρα τις ψηφιακές παρουσιάσεις των ποδοσφαιριστών, όπως ξεκίνησε με τον Τσούμπα και το δικό του το βίντεο, τη διάδραση με τον κόσμο μέσα από τις διαφωνίες, τις ατέλειες, τα λάθη, τα αστεία, τα όμορφα, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τέλειος. Σημασία για όλους μας είναι να είμαστε αυθεντικοί και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα επαναλάβω, έστω και αν γίνομαι κουραστικός, ότι πάω και είναι πολύ τυχερός που έχει έναν άνθρωπο όπως ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, μια ανοιχτόμυαλη διοίκηση προοδευτική που δίνει χώρο σε νέες τολμηρές προσπάθειες. Είναι τυχερός που έχει συνεργάτες σαν τον Creative Director του Tumba Special Edition, για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ πέρα, τον Δημήτρη τον Παπάζουλο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, αλλά ευτυχώς για εκείνον, γιατί μας τον έχει κλέψει εντός εισαγωγικών μια εταιρεία κολοσσό στον κόσμο όπως η Nike, αναγνωρίζοντας το πόσο καλός είναι στη δουλειά του. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ τυχερός που έχω τους δικούς μου συνεργάτες, τον Κυριάκο Κυριάκο που είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ομάδας και όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα κοντά μας, τον Μιχάλη, τον Νάκη, τον Νίκο, την Ένα, την Αναστασία, τη Λάουρα, τον Τζούμπα που είναι εδώ δίπλα και εκπροσωπεί όλους τους ποδοσφαιριστές. I read this magazine when you first gave it to me and it was nice to see there was a lot of memories from last season and this season. And I saw my little section that I liked that as well. I liked that a lot. But no, it's a nice magazine and I would say everyone should read it. Ναι, είδα το περιοδικό όταν το πήρα για πρώτη φορά στα χέρια μου και είδα με μεγάλη χαρά ότι έχει καταγράψει τα συναισθήματα της προηγούμενης σεζόν, όλα αυτά που συνέβησαν. Είδα το δικό μου το μικρό κομμάτι που αναλογεί σε αυτό το περιοδικό. Μου άρεσε πολύ και θεωρώ ότι είναι ένα περιοδικό που όλοι πρέπει να το διαβάσουν.
And yeah, that's it. That's it. I was talking about you before that in England, generally in football culture, magazines, match programs, and generally editions are a part of football. Here in Greece, it's not so common. Oh, okay. Yeah, yeah. When I was at Arsenal, we always had a magazine that came out every month, but it was smaller than this. And it's good for the fans, you know, it's good for the fans to see what the players are doing behind the pitch. And so it's nice. Γιατί στην Αγγλία είναι στην κουλτούρα του κόσμου γενικότερα. Υπάρχουν εκδόσεις, match program περιοδικά και είπε ότι και στην Arsenal είχαμε ένα περιοδικό που έβγαινε κάθε μήνα. Δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο αυτό, αλλά βοηθάει τον κόσμο, όλους εσάς να κατανοήσει τι γίνεται μέσα σε μια ομάδα και να δει από μια διαφορετική οπτική γωνία το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σύλλογο. How important is for you, I will ask the questions because yes. To start, okay. To feel this part of the job, to see that the team is organized in media and marketing, you presenting you and the other players through videos, yes. Making photographs, photo shoots in these magazines, in social media. No, it's a big part of football, you know, because not only are we playing for ourselves and our family, but we're playing for the fans, you know, so it's important for the fans to see what we do every day, you know, how we prepare for games, what we do after games and stuff. So I would say it's very important. And in PAOK, I've been very impressed by the media team and you. You know, it's a good setup and it's very professional. Τον ρώτησα πώς αισθάνεται εκείνος, πώς βλέπει όταν μια ομάδα ασχολείται με εκείνους, τους παρουσιάζει με ξεχωριστό τρόπο, με βίντεο, τους κάνει φωτογραφίσεις, τους βάζει μέσα στο περιοδικό, βοηθάει τον κόσμο να τους κατανοήσει και είπε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό για όλους να δούνε το τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Είναι ευχάριστο και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα καλά οργανωμένη στο συγκεκριμένο κομμάτι και είμαι εντυπωσιασμένος από αυτό και ότι βοηθάει εσάς να καταλάβετε και να γνωρίσετε πώς περνάνε την καθημερινότητά τους, πώς προετοιμάζονται για τα παιχνίδια και πώς ζουν γενικότερα. Ακούμε και εσάς, δεν είναι μονόλογος, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, απορίες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Εμένα ή το Τσούμπα. Η πρώτη ερώτηση είναι, ήσουν ένας παίκτης της Arsenal από τις Ακαδημίες, παιδί της Arsenal. Τι σε βοήθησε στο να έρθεις στον ΠΑΟΚ, πώς πήρες αυτή την απόφαση, γιατί εντάξει δεν έχουμε τόσο καλό πάθημα. Η δεύτερη ερώτηση, για τον επόμενο αγώνα της Κυριακής, so I'll answer the first one first. The reason why I came to Arsenal, the reason why I came to PAOK was because I saw what happened last season. I saw that PAOK should have won the championship, but unfortunately there was a few things off the pitch that didn't let that happen. And I thought to myself, you know, I would love to come to this team and make history. You know, I know that the last time PAOK won the championship was 34 years ago, and I love challenges like this, you know. And I'm just glad right now we're in a good position, first place, and we're fighting towards that. And the second question was about Sunday's game. Sunday's game. Let me tell it, and you can, okay. So you can think. Okay. Λοιπόν, αυτό που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ αφήνοντας την Arsenal είναι ότι είδε ότι συνέβη την περασμένη χρονιά, είδε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο δεν το κέρδισε για διάφορα άλλα πράγματα που συνέβησαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Είδε ότι η ομάδα άξιζε κάτι και επειδή του αρέσουν αυτού του είδους οι προκλήσεις, ήθελε να έρθει εδώ πέρα να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει έναν τίτλο που δεν τον έχει κατακτήσει εδώ και 34 χρόνια και ήθελε να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει αυτή τη διάκριση. And the second one was about Sunday's game. Sunday's game, yeah, I'm excited for Sunday's game. I think it's one of this game and the Olympiacos game is probably the two biggest games of the seasons for us. You know, we've been preparing for weeks for these games, so I'm very excited and I'm confident in the team. Για το παιχνίδι της Κυριακής ανυπομονώ, είναι αυτό και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ίσως τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν στο συγκεκριμένο κομμάτι που βρισκόμαστε. Έχουμε προετοιμαστεί εδώ και καιρό για αυτά τα παιχνίδια και ανυπομονώ να παίξουμε έχοντας εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Άλλος κάποια ερώτηση στον Τζούμπα, κάποια απορία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τζούμπα πώς βλέπετε τον εαυτό σε 5 χρόνια. In 5 years time, I wish I could tell the future, I will tell you. But the plan for me is, I'm still young, I'm 23, but I want to play
the highest that I can play, which is Champions League. I would love to play in the Champions League and, you know, look, we're first with PAOK and hopefully win the championship and I can do that next season. But that's always been my dream, to play in the Champions League. Μακάρι να μπορούσα να προβλέψω το μέλλον. Είμαι μικρός ακόμα, είμαι 23. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να παίξω στο Champions League. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου. Και ελπίζω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα φέτος, έτσι ώστε να το κάνω του χρόνου κιόλας με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα από τα όνειρά μου. Έλα. Αν επέλεγε να είναι σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα πιο υψηλή από τον ΠΑΟΚ και ίσως πιο υψηλή από την Άρσεναλ, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? If you had the option to choose one club to go bigger than PAOK and bigger than Arsenal, what club would you choose and why? Because I played for Arsenal since I was 6 years old, so I always wanted to play for Arsenal, you know. But I think in life, you just have to take every step by step, you know. Everyone dreams to play for Real Madrid, Barcelona and teams like this, and for me, I'm happy at PAOK right now, so I'll think about that in the later stage. Είναι δύσκολο να σου απαντήσει, γιατί από όταν ήταν μικρός, από 6 χρονών έπαιζε στην Arsenal και πάντα το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί για αυτή την ομάδα. Από εκεί πέρα, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έχει όνειρο να παίξει σε μια ομάδα όπως η Real Madrid ή η Barcelona, να αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος στον PAOK και αυτή τη στιγμή αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Θα κάνω μια άκυρη ερώτηση. The question is if you prefer Thessaloniki in comparison with London. Do you know, I was very surprised when I came to Thessaloniki because it's a beautiful place. Especially in the summer, it's hot, going to town, nice restaurants. You know, I never knew that the town was so beautiful like this. So one thing I would say, that the weather here is much better than the weather in London always. So I'll say Thessaloniki for now, Thessaloniki, yeah. Θα πει Θεσσαλονίκη προς το παρόν, γιατί δεν περίμενε να είναι τόσο όμορφη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχει ζέστη. Είναι καλύτερος ο καιρός, είναι καλύτερο το κλίμα, είναι όμορφη πόλη, έχει ωραία εστιατόρια, μαγαζιά για να περάσει την ημέρα σου εκτός ποδοσφαίρου. Οπότε για τώρα θα πω ότι προτιμώ τη Θεσσαλονίκη. If we win the league and the cup, will you stay? And explaining that you have contract, you cannot go anywhere. I have 3 years contract, so I'm here. Έχει 3 χρόνια συμβόλαιο. Εκτός αν έχεις πρόταση να τον πάρεις εσύ, βέβαια.